Λιένουμε τα πορτοκάλια σε λεπτό τρίφτη. Τα βάζουμε σε κρύο νερό και τα αφήνουμε για 6 ώρες. Τα βράζουμε σε καυτό νερό για 5 λεπτά. Τα βάζουμε σε κρύο νερό, τα ξαναβράζουμε για 10 λεπτά, τα βάζουμε σε κρύο νερό και τέλος τα βράζουμε για μισή ώρα. Ελέγχουμε με ένα πιρούνι αν έχουν μαλακώσει και τα αφήνουμε σε κρύο νερό για ακόμα 6 ώρες. Βάζουμε τη ζάχαρη και το νερό να βράσουν. Κόβουμε τα πορτοκάλια όπως σας δείχνουμε. Βράζουμε το πορτοκάλι για μισή ώρα στο σιρόπι. Εάν χρειαστεί αφαιρούμε τον αφρό. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με βανίλιες, μέλι και χυμό λεμονιού. Αφήνουμε το γλυκό για 24 ώρες στην κατσαρόλα. Αν χρειαστεί την επόμενη μέρα αφαιρούμε το πορτοκάλι και δένουμε το σιρόπι. Για μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που σας δίνουμε αυξάνουμε και τα υλικά. Το αποθηκεύουμε σε αποστηρωμένα βάζα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Περνάμε τα λεμόνια από τον ψηλό τρίφτη. Κόβουμε τις άκρες. Τα χωρίζουμε σε 4 κομμάτια. Αφαιρούμε τη σάρκα από τη φλούδα. Τυλίγουμε και σταθεροποιούμε με 2 δοντογλυφίδες. Τα βράζουμε σε κρύο νερό για 5 λεπτά, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για 2 ακόμη φορές και στην τελευταία αφήνουμε να βράσουν μέχρι που να μαλακώσουν. Βάζουμε τη ζάχαρη με το νερό να βράσουν για 5 λεπτά. Προσθέτουμε τις φλούδες. Ρίχνουμε τις βανίλιες, τον χυμό λεμονιού και βράζουμε για 7 με 10 λεπτά. Το αποθηκεύουμε τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν το καταναλώσουμε. Καλή επιτυχία! Βάζουμε τα μανταρίνια σε κρύο νερό και τα αφήνουμε για 24 ώρες. Τα σουρώνουμε και τα βάζουμε σε μία κατσαρόλα με κρύο νερό. Από τη στιγμή που αρχίσουν να βράζουν τα αφήνουμε 10 λεπτά. Τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα τρυπάμε με ένα ξυλάκι. Βράζουμε με τον ίδιο τρόπο ακόμη 2 φορές. Όταν είναι έτοιμα προσθέτουμε τη ζάχαρη, το νερό και βράζουμε για 10 λεπτά. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με βανίλια και χυμό λεμονιού. Τα αφήνουμε για 24 ώρες. Δοκιμάζουμε το σιρόπι και αν δεν έχει δέσει, το βράζουμε ξεχωριστά. Αποθηκεύουμε για τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν σερβίρουμε. Καλή επιτυχία! Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Λιένουμε τα περγαμόντο σε λεπτό τρίφτη, προσέχουμε να μην αφαιρέσουμε πολύ από τη φλούδα. Τα αφήνουμε σε νερό για 1 ώρα. Αφαιρούμε τις άκρες. Βγάζουμε τις φλούδες. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Καθαρίζουμε αν έχει χτυπήματα. Τυλίγουμε τις φλούδες σε ρολά. Και σταθεροποιούμε με οδοντογλυφίδες. Τις βράζουμε σε καυτό νερό για 10 λεπτά. Τις τοποθετούμε σε κρύο νερό, τις βράζουμε ξανά για 15 λεπτά, τις τοποθετούμε σε κρύο νερό, τέλος βράζουμε για ακόμα 30 λεπτά. Τα αφήνουμε σε κρύο νερό για 24 ώρες, ανά 6 ώρες ανανεώνουμε το νερό. Βάζουμε το νερό με την ζάχαρη να βράσουν. Τοποθετούμε τις φλούδες και βράζουμε για 30 λεπτά. Όταν είναι έτοιμο το περγαμόντο κατεβάζουμε από τη φωτιά, αρωματίζουμε με το μέλι. Το χυμό λεμονιού και τις βανίλιες. Το αφήνουμε για 24 ώρες και την επόμενη ημέρα αν χρειαστεί αφαιρούμε το περγαμόντο και δένουμε το σιρόπι. Όταν είναι έτοιμο αφαιρούμε τις οδοντογλυφίδες χωρίς να πιάσουμε το γλυκό και αποθηκεύουμε σε αποστηρωμένα βάζα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!